Θα πάμε όμως στον Μανώλη Γλέζο που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη μισή του ζωή, τα δύο τρίτα τα έχει θυσιάσει σε αγώνες, προσπάθειες και όνειρα. Όνειρα ανεκπλήρωτα, κύριε Γλέζο. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα αγαπητέ συνάδελφε. Καθόλου ανεκπλήρωτα βρίσκονται στο δρόμο της πραγμάτωσης. Όποιος δεν έχει, δεν είναι κουφός τα τότε νούτα τότε, τι θα έχει καταλάβει ότι κάτι σημαντικό συντελείται στη χώρα μας. Μάλιστα. Αντανάκλαση αυτού του σημαντικού γεγονότος φτάνει και κατά κάποιο τρόπο και στο κοινοβούλιο μέσα, όσο και νομίζομαι ότι δεν είναι. Κάτι γίνεται. Φτάνει και στα κόμματα, δημιουργεί καινούργιες αντιλήψεις, δημιουργεί καινούργιες απόψεις, αλλά να φέρω ένα παράδειγμα με βάση αυτά που είπες προηγούμενα. Πολλοί θεωρούν ως ικανοποίησή τους να επιστρέψουν τα χρήματα αυτή τα οποία τα εισέπραξαν και αυτό ικανοποιούνται. Άλλοι λένε, μένα δεν μου αρκεί μονάχα να τα επιστρέψουν, να τιμωρηθούν. Το θέμα δεν είναι όμως μόνον η τιμωρία και μόνον η επιστροφή. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε εκείνους τους θεσμούς ώστε να μην επαναληφθεί το κακό. Διότι ως τώρα, αν ανατρέξουμε στην ιστορία, δεν εμποδίζει κανέναν να επαναλάβει αυτό που έγινε στο παρελθόν, να αρπάξει λεφτά από το δημόσιο, ούτε η τιμωρία, ούτε η αποκάλυψή του. Κανένα δεν εμποδίζει. Εκείνο που θα το εμποδίσει είναι ο θεσμός. Και επιμένω πάρα πολύ να το λέγω, φέρνοντας ως παράδειγμα αυτό που οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν σχετικά με το θησαυροφυλάκιο που φυλάγονταν στον Παρθενώνα. Για να μην επαναλάβει κανένας το έγκλημα να αρπάξει λεφτά από το δημόσιο χρήμα, οι αρχαίοι Αθηναίοι θέσπισαν δύο πράγματα. Το πρώτο, αυτός που διαχειριζόταν το θησαυροφυλάκιό τους, το διαχειριζόταν μονάχα μία μέρα. Διότι λέγανε, απάνω στο μέλι θα κάτσεις, θα βάλεις το δάχτυλο να γλύψεις. Θα σε εμποδίσω λοιπόν εγώ, μία μέρα μονάχα. Και επειδή δεύτερον μπορεί να τα φτιάξεις και με τους άλλους που θα έρθουν, θα σου είναι άγνωστοι. Δεν θα ξέρεις ποιοι είναι, διότι τους εξέλεγαν με κλήρωση. Δεν λέω ότι θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνουμε. Γελάς. Ναι, αλλά όχι, πρέπει ναι, να βρούμε τους θεσμούς εκείνους ώστε να μην επιβληθεί, να μην ξαναγίνει το κακό. Εάν δεν βρεις τους θεσμούς, κανένας δεν συγκινείται ούτε από τις ποινές, ούτε αν θα τα επιστρέψει. Αγαπητέ Μανώλη Γλέζο, θέλω να πω ότι όσα λες, τα λες από ψυχής. Δεν σ' ακούω καλά. Λέω, όσα λες, τα λες από ψυχής. Και όχι, τα λέω από τη ζωή την ίδια, την πραγματικότητα. Αυτό θέλω να πω. Και από την εμπειρία σου, αλλά μεγαλώνοντας, βλέπω ότι έχεις αμβλύνει λίγο τις γωνίες. Είσαι πιο ανεκτικός σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι ωραίο αυτό, είναι σοφό αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Και αυτό που βγαίνει προς τα έξω και το, εγώ τουλάχιστον το απολαμβάνω. Είδα προχθές, μου έκανε εντύπωση, θα μιλήσουμε για αυτό που είπες, ότι αφενός χρειάζονται ασφαλιστικές δικλίδες ούτως ώστε να μην μπορούν να ξανακλέψουν και θεσμικές ασφαλιστικές δικλίδες για να αρχίσουμε να συνηθίσουμε, δηλαδή να συνηθίζουμε ότι εδώ δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Αυτό δεν είπες με λίγα λόγια? Ναι. Και ότι θα μπει μια σειρά ούτως ώστε να υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία. Όχι να είναι κατά το δοκούνι συντεταγμένη πολιτεία, οι νόμοι να ισχύουν για ορισμένους και για τους υπόλοιπους κάποιους άλλους να μην ισχύουν καθόλου. Αυτό συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αλλά εγώ δεν ψέλισα καν ότι αρχίζουν και τα επιστρέφουν. Όχι μόνο δεν τα επιστρέφουν, αλλά τα κρύβουν επιμελώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και έχουν την δυνατότητα μέσα από νομικά τερτύπια να αποφεύγουν την τσιμπίδα του νόμου
και να μην τα επιστρέφουν τα χρήματα αυτά. Σήμερα η Ελλάδα θυμίζει σουλτανάτο. Υπάρχουν δηλαδή 2-3 επιχειρηματίες που δεν τους αγγίζουν, που δεν τους ακουμπάνε, που μπορούν να έχουν διαπράξει ένα κάρο παρανομιών για να υπάρχει η δυναστεία τους, να είναι γνωστό στις αρχές και οι αρχές να μην βάζουν το δάχτυλό τους επάνω. Παραδείγματος χάρη, έχουμε την περίπτωση του χαριστικού χρέους του Βαρδινογιάννη, για το οποίο φώναξε μόνο ο Στρατούλης. Κανένας άλλος δεν σήκωσε το ανάστημά του. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς έγινε αυτό? Ναι, κοίταξε. Το θέμα δεν είναι να στοχοποιώ πρόσωπα. Πώς θα γίνει, άμα δεν πούμε ποιοι... Όχι, το θέμα είναι να αποκτήσει ο πολίτης το θάρρος, προσπρόσεξε αυτό το σημαντικό που θα σου πω, να αποκτήσει το θάρρος ο πολίτης ώστε να καταγγέλει αυτά που διαπράττονται, τα άνομα και παράνομα. Και εδώ τώρα θα πω κάτι που θα φανεί παράξενο. Αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι ορισμένοι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε και κατέθεσαν μάρτυρες υπεράσπισης εναντίον διοκομένων στη δίκη της 17 Νοεμβρίου. Βγάλανε τα ονόματα στη φόρα, νομίζοντας ότι επειδή βγάλανε μερικά ονόματα στη φόρα μπορούν να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν υπερασπίστηκε, πρόσεξε τώρα Τριανταφυλόπουλε, αγαπητές συνάδελφε, το ιερό δικαίωμα της υπεράσπισης. Καταλαβαίνεις ποιο έγκλημα έχει διαπραχθεί? Δεν επιτρέπεται να πας να υπερασπίσεις αυτόν που θεωρείς εσύ αθώο. Δικαίωμά σου να τον θεωρείς αθώο. Και πας και τον υπερασπίζεσαι. Πάμε εμείς αυτό το ιερό δικαίωμα να το καταργήσουμε? Για σκέψου, το παίρνω τώρα από την λυπούμε, αλλά θα αναφέρω προσωπικά παραδείγματα. Όταν την πρώτη φορά καταδικάστηκα σε θάνατο, για πρώτη φορά, γιατί θα παρέδιδα μέρος εκ του όλου της επικρατείας στους Βούλγαρους, στην Αρκούδα, τη Σοβιετική Ένωση τότε, και δεν τη λέγανε Σοβιετική Ένωση, τη λέγανε Αρκούδα, και είχαν βγάλει και αφίσες όπου έδινα εγώ τη Μακεδονία και την έτρωγε η Αρκούδα. Είχαν βγάλει αφίσες. Και σηκώθηκε όλο το χωριό μου με επικεφαλής τους παπάδες. Όλο το χωριό, επιμένω, όλο το χωριό χωρίς να λείψει ούτε μία υπογραφή. Και ζητούσαν να μην είναι καταδικαστό σε θάνατο και να μην εκτελεστεί η ποινή. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνει ότι συμφωνούσαν μαζί μου? Και όταν μετά καταδικάστηκα ως κατάσκοπος και ήρθε όλος ο πολιτικός κόσμος και με υπερασπίστηκε, αυτός ο κόσμος που με υπερασπίστηκε σήμαινε ότι συμφωνούσε μαζί μου? Δηλαδή είναι το πιο παράδοξο, το πιο εγκληματικό, να θες να εμποδίσεις το ιερό δικαίωμα της υπεράσπισης. Ένα λεπτό να τα βάλουμε. Όπου μπορείς να πας και να λες ό,τι θες. Ένα λεπτό να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτον, ο Γλέζος. Ένα είναι το θέμα. Μα τώρα ένα λεπτό, Μανώλη, να συνοηθούμε. Ναι. Ο Γλέζος ποτέ δεν ήθελε να δοθεί η Μακεδονία να την φάει. Εσύ το λες εσύ. Η Αρκούδα. Ορίστε. Εσύ το λες, αλλά δεν είχες δει τις αφίσες που πεταγόντουσαν σε κάθε συγκέντρωση που πήγαινα και έκανα στη Μακεδονία. Αυτή ήταν η μιλούσα στην κεντρική πλατεία των Σερών και από εκεί που μιλούσα από πάνω από την ταράτσα πετάγανε τις αφίσες με το να δίνω εγώ τη Μακεδονία την τρώει η Αρκούδα. Αγαπητέ Μανώλη, για ποια χρονιά μιλάς? Μιλάω για τη χειρότερη περίοδο που περνούσε ο ελληνικός λαός, στη μεταεμφυλιακή περίοδο. Λοιπόν, τότε λοιπόν... Τώρα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Τότε
δεν βγήκε κανείς να κατηγορήσει κάποιον που πήγε να υπερασπιστεί. Και θα βγούμε τώρα. Αν είναι δυνατό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συγγνώμη. Αγαπητέ Μάκη, αγαπητέ συνάδελφε, θεωρώ ότι είσαι ένας άνθρωπος αρκετά έξυπνος. Δεν το πιάνεις το θέμα. Το πιάνω πολύ καλά, αλλά θέλω να σου πω δύο πραγματάκια απλά για να καταλάβεις ότι συμφωνώ. Τότε η Ελλάδα ζούσε υπό τη σκιά του ψυχρού πολέμου και των παρακρατικών δυνάμεων. Ήτανε ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Σήμερα υποτίθεται υπό το φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πράγματα θα έπρεπε να είναι καλύτερα. Σε πληροφορώ είναι τρεις χειρότερα. Και είναι τρεις χειρότερα διότι κάτω από το φόβο της πείνας και της ανεργίας οι άνθρωποι έχουν λουφάξει. Εγώ γιατί δεν φοβάμαι να πω ότι έχω μια φιλική σχέση με τον Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίος συνελήφθη, όπως θυμάσαι, στο σπίτι μου, όταν συνελήφθη μετά την έκρηξη του Σάββα στα χέρια του. Εγώ δεν γνώριζα ποια είναι η δράση του Χριστόδουλου και σήμερα, αν με ρώταγε, επειδή είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, αν πρέπει να φύγει ή όχι, θα του έλεγα να κάτσει τα αυγά σου, να τελειώσουν τα 6 χρόνια, να βγεις έξω, να ζήσεις σαν άνθρωπος, γιατί εντωμεταξύ είχε και δημιουργήσει μια σχέση ανθρώπινη και σκεφτόταν να κάνει και οικογένεια. Εγώ και εσύ αυτό θα του έλεγες. Και θα του έλεγες ότι από εδώ και πέρα οι αγώνες σου να είναι ανέμακτοι. Να είναι μέσα στα πλαίσια τα δημοκρατικά και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι εγώ ήμουν ένας άνθρωπος κάτω από το μάτι των πρεσβειών, των δυνάμεων, των μυστικών, των πληροφοριών, ότι μπορεί να είχα σχέση με την τρομοκρατία, ούτε καν με ένιωξε. Από τη στιγμή που δεν είχα τέτοια σχέση και τέτοια δουλειά, δεν με ένοιαζε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα φοβάται να στηρίξει τα στελέχη του που πήγαν να δώσουν μια τέτοια μαρτυρία για τόσο ανθρώπινο και σημαντικό λόγο, το πρόβλημα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έχει κανένας άλλος. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά λέω με ποιο δικαίωμα θέλουν να βάλουν λογοκρισία στο ιερό δικαίωμα της υπεράσπισης. Το καταλαβαίνεις το έγκλημα που παναγίνει. Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αυτό γίνεται συμβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Λοιπόν. Ναι, μα και εμείς θα το ανεχθούμε αυτό το πράγμα. Μα Μανώλη μου. Και θα πάμε να πούμε ότι καλό το γεγονός ότι πήγανε μερικοί άνθρωποι και υποστηρίξαν δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας πήγαινε και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Κακό θα έκανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ να βαδίζει μπροστά με γνώμονα. Ξεκαθαρίσει απολύτως τις θέσεις του και δεν έχει λοιπόν να απολογείται σε κανέναν απολύτως. Με τότε λοιπόν. Αυτοί πρέπει να απολογούνται απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς λοιπόν το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην εξουσία είναι ισχυρότερο από τα πιστεύω του και την ιδεολογία του για κάποια στελέχη του. Τι να κάνουμε. Μην κάνεις τη γενίκευση τώρα. Δεν είναι γενίκευση, είναι κάποια, για κάποια. Και επειδή υπάρχουν. Εγώ δεν θα έχω αντίρρηση ότι επειδή μερικοί. Έτσι. Κλείνουν μάτι προς την εξουσία. Για μερικούς δεν μιλά. Σημαίνει ότι ακυρώνεται η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει να ήρθει στην εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να φέρει το λαό στην εξουσία και αυτό επιτέλους πρέπει να γίνει κατανοητό. Και επειδή, συγγνώμη τώρα, το ξέρουν αυτό το πράγμα και δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να έρθει ο λαός στην εξουσία. Γι' αυτό το λόγο και όλες οι επιθέσεις τους εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητέ Μάκη, εάν ξέρανε ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να έρθει στην εξουσία, δεν θα ξεσηκώνανε ολόκληρο αυτό το μίσος, τον παραλογισμό, τη διαστρέβλωση, τα ψέματα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά δεν όμως. Δεν θα τους ένοιαζε, θα λέγανε απλούστατα ότι. Όπως ήρθαμε και εμείς στην εξουσία ως κόμμα, δεν χάσετε κόσμος, έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στην εξουσία. Κάποια στιγμή. Αλλά επειδή ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει το λαό στην εξουσία, αυτό τους πονάει. Κάποια στιγμή συμπεριφέρεσαι σαν αθώο παιδί. Ξέρεις πολύ καλά ότι ο λαός για να έρθει στην εξουσία, αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο έργο που προσπαθεί, που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, ο λαός συμπεριφέρεται σαν παιδί κακομαθημένο. Δηλαδή, από τη σοφία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς μέχρι σήμερα, άσχετα από το αν πιστεύει κάποιος στη θρησκεία ή όχι, η κερκίδα πολύ εύκολα σε χειροκροτεί και πανεύκολα σε αποδοκιμάζει και φτάνει στο σταύρο σων αυτών. Λοιπόν,
Το να πάρεις την πλάτη σου ένα τόσο δύσκολο έργο για να οδηγήσεις το λαό στην εξουσία, πρέπει να είσαι έτοιμος ψυχολογικά να αντιμετωπίσεις και τα ου και την αποδοκιμασία. Έχει κόστος αυτό, Μανώλη. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πανέτοιμος. Να κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε πληροφορώ, είναι πανέτοιμος. Έχει γίνει απολύτως κατανοητό, άσχετο αν μερικοί το κάνουν φλερτ όπως λες εσύ και τα λοιπά, και κλείνουν το μάτι και θέλουν μονάχα εξουσία. Υπάρχουν και μερικοί δεν υπάρχουν, αλλά εγώ μιλάω για την γενική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την έχει αλλάξει. Ανατροπή της κυβέρνησης, ανατροπή της Τρόικας και ανατροπή του συστήματος για να έρθει ο λαός στην εξουσία. Τώρα ο κόσμος πεινάει, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, από τους επιχειρηματίες που γνωρίζω μέχρι τους απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας, αντιμετωπίζουν όλο οικονομικό πρόβλημα τεράστιο, δυσκολεύονται ακόμα και για τον επιούσιο της επόμενης ημέρας. Επομένως, οι προπαγάνδες και τα επιχειρήματα ότι θα έρθει η αρκούδα και θα φάει τη Μακεδονία και ότι το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην υπεράσπιση ενός ανθρώπου, ό,τι και αν έκανε αυτός, από τρομοκράτης έως εγκληματίας, αυτά είναι ελεκτικά σχήματα τα οποία δεν πείθουν κανέναν, Μανώλη, ούτε τους ανόητους. Δεν περνάει αυτή η προπαγάνδα πλέον. Επομένως δεν πρέπει να ανησυχείτε, περισσότερο πρέπει να ανησυχείτε για τα στελέχη σας που φλερτάρουν σε υπερθετικό βαθμό με την εξουσία, αγνοώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, και λιγότερο για την προπαγάνδα των επιτίδιων γύρω-γύρω που προσπαθούν να ακυρώσουν την προσπάθειά σας. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Εντάξει, ναι, εγώ δέχομαι ότι εάν υπάρχουν μερικοί, δεν σημαίνει ότι αλλοιώνεται η βασική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν το λέμε αυτό. Δεν το λέω, δεν το υποστηρίζω. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση ότι στην ψηφοφορία για τη Χρυσή Αυγή του να μην σταματήσει χρηματοδότηση, εσύ ψήφισες διαφορετικά. Και αναρωτήθηκα και εγώ που βρήκες το κουράγιο να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα αναρωτήθηκες που βρήκα το κουράγιο. Ναι. Δεν με ξέρεις, ρε, κάτσε ρε, μα και τώρα με... Όχι, αλλά... Προσβάλλεις τώρα. Όχι, αλλά... Δεν με ξέρεις. Όχι, δεν σε προσβάλλω, ίσα ίσα. Βρήκα το κουράγιο. Αναρωτήθηκα που βρήκες το κουράγιο, γιατί ακριβώς επειδή εκεί μέσα υπάρχουν στελέχη έτοιμα να κατασπαράξουν όποιον υπηρετεί τις αρχές του και τα πιστεύω του, άσχετα με την ιστορία του, τα ξέρεις πολύ καλά αυτά. Λέω, κοίτα τώρα θα του την πέσουν και θα αρχίσουν να λένε διάφορες ανοησίες. Αλλά όμως είδα ότι δεν τόλμησε κανένας να το κάνει αυτό και με χαροποίησε ιδιαίτερα. Βλέπεις λοιπόν ότι έπεσες έξω. Ναι, αλλά θέλω να μου πεις έτσι, να τα ακούσω από το στόμα σου, γιατί διαφοροποιήθηκες και ψήφισες υπέρ του να μην στερηθούν οι χρυσαυγίτες στη χρηματοδότηση? Διότι θεωρώ ότι η αντιμετώπιση όλων εκείνων που δήθεν παρουσιάζονται ως υπερασπιστές των χριστιανικών ιδεωδών είναι οι σταυρωτίδες των χριστιανικών ιδεωδών. Διότι πιστεύω ότι εκείνοι οι οποίοι καπηλεύονται τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον διαστρεβλώνουν στην πράξη, και επειδή πιστεύω ότι πρέπει πάντοτε πολιτικά να αντιμετωπίζεις όποιον παρουσιάζει τέτοια ιδεολογήματα σε εισαγωγικά και όχι με κατασταλτικά μέτρα, γι' αυτό το λόγο έκανα αυτό που έκανα. Έτσι, εγώ αυτό ήθελα να ακούσω. Και σε συγχαίρω. Καλά, δεν το έχεις πάρει, θα πάρει. Το έχω πει, σε το έχω διαλέξει. Ναι, αλλά θέλω να τα ακούω. Χαλάσει τον κόσμο. Είμαι ακουστικός τύπος, δηλαδή. Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις. Κάποτε σε ένα λύκειο που πήγα, ύστερα από 4 ώρες συζήτηση, ένα λύκειο στη Μακεδονία. Ένας μαθητής του λυκείου λέει τελευταία ερώτηση. Μα λέει ο λυκειάρχης, δεν είπαμε ότι τελειώσανε οι ερωτήσεις. Ναι, λέει, τι είπαμε, λέει, γιατί επιμένεις? Λέει, αφήστε με να κάνω την ερώτηση. Με ρώτησε λοιπόν, το ερώτημα ήταν, γιατί εγώ δεν θέλω να γίνω εξουσία και θέλω να φέρω το λαό στην εξουσία. Και το ρωτάει ο μαθητής, του δίνω την απάντηση και λέω,
Αφού λέω το είπαμε προηγουμένως, γιατί το ξανακάνεις το ερώτημα? Λέει, γιατί μου αρέσει να τα ακούω. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή σου αρέσει να τα ακούς και εσένα άλλη μια φορά, για αυτό το έκανες το ερώτημα. Γι' αυτό το έκανα το ερώτημα, γιατί θέλω να πιστεί και ο τελευταίος άνθρωπος ότι στην πολιτική ακόμα ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν τις αρχές και τις αξίες τους χωρίς να παρεκκλίνουν από την ιστορία τους και την πορεία τους. Και επειδή μ' άρεσε αυτή η λεβέντικη συμπεριφορά σου και είμαι και εγώ της άποψης ότι όσους παρεκτρέπονται από τους κανόνες της δημοκρατίας και της ανθρωπιάς, όσοι γίνονται βίαιοι και όσοι συμπεριφέρονται με ακρότητες, πρέπει να τους αντιμετωπίζεις μέσα από ένα ρεσιτάλ δημοκρατίας και ανθρωπιάς. Άλλο το θέμα, οι παραβάτες του κοινού ποινικού νόμου ότι πρέπει να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Και μου κάνει εντύπωση εδώ και θέλω να το σημειώσω, ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν γίνει παραβάσεις από το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί δεν έχουν πάει ως τώρα στο δικαστήριο? Από το συγκεκριμένο. Μάκη, σε ρωτώ, γιατί ως τώρα δεν έχει γίνει καμία δίκη? Πόσο είπες, 1,5 χρόνο? Ναι. Τι 1,5 χρόνο? Εδώ και 10 χρόνια σπάγαν κεφάλια και στέλνανε ανθρώπους στα... Που πήραν έναν δρόμο δικαστικής έρευνας, έδωσε και την ασυλία η Βουλή και ακόμα δεν γίνονται δίκες. Αυτό είναι το θέμα. Σωστό. Εδώ κάπου πάσχομαι. Πάσχουμε πάρα πολύ επιλεκτικά, αποδίδεται η δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο τώρα δεν έχει γίνει καμία δίκη? Γιατί επιλεκτικά αποδίδεται η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι ανεξάρτητη. Τέρμα, τέλειωσε. Δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά δεν σε είδα ως τώρα να πεις με ποιο δικαίωμα υπάρχει Υπουργείο Δικαιοσύνης στην εκτελεστική εξουσία. Έλαντε, εκεί φαίνεται. Όταν λες ότι έχω Υπουργείο Δικαιοσύνης ως εκτελεστική εξουσία, καταργείς αυτομάτως την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Μη σου πω ότι και το Υπουργείο Πολιτισμού καταργεί τον πολιτισμό σε αυτή τη χώρα που γεννήθηκε ο πολιτισμός. Καλά, αυτά είναι άλλη ιστορία. Ναι, αλλά... Την ανέθεσε κάποτε στο Λιάπη, το ξέρεις στο Λιάπη? Τον έμαθα τελευταία από τις Πινακίδες. Αν τον ξέρω, λέει, τον ξέρω, τον παραξέρω, όχι τον ξέρω. Αλλά δυστυχώς τέτοια άτομα τόσο φεδρά, τόσο επιφανειακά, ενέμονται την εξουσία, αγαπητέ Μανώλη. Έτσι είναι. Και έδινε οδηγίες καλή συμπεριφορά ο κύριος αυτός. Ήταν και υπουργός συγκοινωνιών και υπουργός πολιτισμού. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτά που έλεγες νωρίτερα, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα πρέπει να δείξει μια αρχοντιά και ένα ανάστημα. Και αυτό είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν πρέπει μόνο κάποια στελέχη του να διαφοροποιούνται δείχνοντας τις αρετές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πρέπει ένας μεγάλος αριθμός στελεχών να συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να πιστεί και ο τελευταίος πολίτης ότι δεν είναι ένα γκρουπούσκολο γραφικών που συμπαρέσυρε ένα 20-25-30% από πίσω του και βαδίζει προς την εξουσία σαν τον Δον Κιχώτη με τον Σάντζο Πάντσα. Έτσι πρέπει. Πρέπει να αλλάξουν βασικές δομές εκεί μέσα. Αυτή είναι η άποψη. Είναι ο λόγος της εκφοράς μας και δεν έχω διστάσει να το πω. Ο λόγος της εκφοράς μας, ο λόγος που προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, δεν είναι ακόμα τόσο πιστικός όσο το περιεχόμενο. Δηλαδή, το σημενόμενο, η ψύχα, το περιεχόμενο αυτών που λέμε είναι σωστό. Το περικάρπιο, να το πω έτσι. Το περικάρπιο όμως είναι το επικοινωνικό. Το περικάρπιο, δηλαδή, ο λόγος προς τα έξω δεν είναι ακόμα τόσο απαραίτητος ώστε να προφυλάει την... Ναι, Μανώλη μου, αλλά το περικάρπιο είναι το επικοινωνιακό μοντέλο που επιλέγει σήμερα ένας χώρος. Εγώ τι πάσχομαι σε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορείς να φάσκεις, να αντιφάσκεις και ο καθένας να λέει την αρλούμπα του μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας και η ελευθεριότητα να εκλαμβάνεται ως ελευθερία, γιατί ο άνθρωπος που πάσχει από κάτω αυτό το θεωρεί πολυτέλεια και εκνευρίζεται με τους Σιριζαίους όταν ακούει τέτοια πράγματα. Όπως επίσης... από μερικούς. Δεν είναι το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις όμως κάτι, Μανώλη μου, οι μερικοί αυτοί τους οποίους αναφέρεις και είναι πολύ σωστό, είναι αυτοί που συνήθως περιδιαβαίνουν
στα μέσα επικοινωνίας, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, είναι αυτοί που φαίνονται περισσότερο και εκείνοι που εργάζονται σοβαρά από κάτω δεν υπάρχουν για τον πολίτη της καθημερινότητας. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε ένα τέτοιο κόμμα, το πρώτο το οποίο θα επεσήμενα στους συντρόφους μου θα ήταν αυτό. Ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το γνωστό μοντέλο αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις κοκορομαχίες και οι οποίοι πολλές φορές γίνονται γραφικοί και λένε και ανοησίες, να προβάλλονται και οι άνθρωποι που εργάζονται και ματώνουν σε ένα χώρο να μην φαίνονται πουθενά. Μην κοιτάς που εσύ έχεις την εμπειρία, έχεις το όνομα, έχεις το δικό σου τρόπο εδώ και χρόνια και διαχωρίζεις τον εαυτό σου όταν γίνονται λάθη. Οι από κάτω που δουλεύουν και που μπορεί να είναι σύμφωνοι μαζί σου και να εργάζονται και να ποθούν αυτό το οποίο ανέφερες νωρίτερα, ο λαός να πάει στην εξουσία, εκείνοι υποφέρουν όσο και εσύ όταν γίνονται τέτοια λάθη, γιατί δεν φαίνονται. Λοιπόν, εμείς δεχόμαστε να μας λέτε τα λάθη που κάνουμε, δεχόμαστε όλες την κριτική που κάνατε, εύκολα τη δεχόμαστε, επιμένουμε να μας την κάνετε. Εκείνο που σου τονίζω και σε σένα και σε όλους τους ακροατές σου είναι ότι κάτι καινούριο γεννιέται στον κόσμο, στο λαό καινούριο. Ένα μέρος αντανακλάται και στο ίδιο το κοινοβούλιο και ας φαίνεται περίεργο. Και μέσα στο κοινοβούλιο κάτι αντανακλάται από αυτό το καινούριο που γεννιέται. Το θέμα είναι οι πολιτικά νοούντες να το αντιληφθούν και να αλλάξουν στάση. Αυτό είναι το θέμα. Πρόσεξε όμως κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το επισημαίνω, γιατί τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στα χέρια των εχθρών. Και τα σημαντικότερα μέσα, δηλαδή σε επίπεδο εφημερίδων, τηλεοράσεων και ραδιοφώνων. Εκείνοι λοιπόν γνωρίζουν την τέχνη της προπαγάνδας. Προβάλλουν περισσότερο τις ανοησίες τριών στελεχών παρά τις προσπάθειες εκατοντάδων. Ναι, το ξέρω. Ενόψει αυτού του γεγονότος, λέω, τελικά δεν τα έχουν καταφέρει και κάτι καινούριο συντελείται μέσα στο λαό. Επίσης κάτι άλλο το οποίο επισημαίνω είναι ότι όταν συλλαμβάνεται στέλεχος ή βουλευτής να διαπράττει αθλειότητες και πράγματα σύμβατα με την λογική σας και τη φιλοσοφία και τη θεωρία σας, θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα. Να δείχνετε δηλαδή ότι είστε άτεγκτοι. Όχι να βγαίνουν ρεπορτάζ για διάφορους μυστήριους τύπους. Τι είναι, να κάνουμε διαγραφές, δηλαδή. Όχι, τους απομακρύνετε από το κόμμα σας. Εγώ δεν είπα να τους διαγράψετε, να τους απομακρύνετε από την εξουσία σας. Αυτήν που έχετε ήδη, γιατί έχετε ένα τεράστιο κομμάτι. Τώρα ανοίγεις ένα τεράστιο θέμα που θέλω πολύ χρόνο να το συζητήσουμε. Καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε άλλη φορά. Είμαι εναντίον οποιοδήποτε διαγραφών, είτε εξαναγκασμού αποχώρησης. Και πώς θα γίνει, δηλαδή αν βιάζεστε ένα να κλέβει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα το κάνετε, επειδή... Τώρα είπα αυτό το πράγμα εγώ. Για αυτά μιλάω εγώ τώρα, για τέτοια πράγματα, ή αν θέλετε... Μιλάω για αυτό, λέω. Ο κόσμος, συγγνώμη, περιμένει τα αντανακλαστικά σας. Επειδή οδεύεται προς την εξουσία, θέλει ένα κόμμα με αντανακλαστικά. Ένα κόμμα το οποίο... Ως τώρα γενικά, πέρα από ορισμένες παρεκβάσεις, θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλά υγιώς. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εάν νομίζεις όχι, ευχαρίστω να ακούσω την άποψή σου. Ναι, αλλά... όχι. Θεωρώ ότι δεν έχει συμπεριφερθεί υγιώς σε πολλά φαινόμενα και περιπτώσεις τα οποία έχουν αποκαλυφθεί και από τις δικές μου εκπομπές. Δεν έχει συμπεριφερθεί με τον τρόπο που έπρεπε να συμπεριφερθεί με αντανακλαστικά τα οποία θα περίμενα. Επίσης, σε θέματα τα οποία έρχονται στην επικαιρότητα, όπως τεράστιες φοροδιαφυγές και συμπεριφορές που έχουν άμεση σχέση με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει και εκεί να δείχνει ότι έχει την ίδια βούληση, την ίδια θέληση να τις αντιμετωπίσει, να τις καταγγείλει άμεσα και να τις φέρει σε πέρα στο έργο του, το οποίο δεν πρέπει να είναι μόνο καταγγελτικό, ας είναι αντιπολίτευση. Θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστικό. Γιατί γνωρίζεις... Εδώ έδινε το μεγάλο τους λάθος, διότι θεωρούν ότι μονάχα ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ είναι καταγγελτικός, όχι, είναι και θετικός. Λέμε τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Και ιδιαίτερα, τώρα λυπούμε που αναφέρομαι στην περίπτωση στη δική μου, στο τελευταίο μου βιβλίο «Η Έξοδος», αναφέρομαι αναλυτικά
τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο και να γίνει η έξοδος του Μεσολογγίου. Ωραία. Σε σχέση με το τελευταίο σου βιβλίο μπορώ να ρωτήσω κι εγώ κάτι? Ναι. Έχουμε τώρα μια είδηση η οποία τρέχει, συνελήφθη ο εκδότης Γιώργος Κουρής για χρέη στο δημόσιο για μία νησέτη φορά. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την αίθουσα σύνταξης. Συγγνώμη για την παρένθεση αυτή, αλλά το δίνουμε ως είδηση γιατί τώρα μόλις συνέβη. Έχουμε λοιπόν, σχέση με το τελευταίο σου βιβλίο, ζούμε στον τροπικό της παγκοσμιοποίησης, της πορτοκαλί παγκοσμιοποίησης του Τζορτζ Σόρος. Πώς εσείς πιστεύετε ότι μέσα από μια τέτοια λογική των υπερδυνάμεων θα δώσετε την εξουσία στο λαό? Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Ναι, θα μπορούσα να σου απαντήσω ως εξής πρώτο. Πριν υπάρξει βάρκα, υπήρχε βάρκα? Όχι. Πριν υπάρξει αεροπλάνο, υπήρχε αεροπλάνο? Φυσικά όχι. Πριν υπάρξει υποβρύχιο, υπήρχε υποβρύχιο? Όχι. Λοιπόν, και να μην υπήρχε προηγούμενη ιστορία, θα πρέπει να την κάνουμε. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε μια φοβερή ιστορία. Έχουμε την ομηρική εποχή, την οποία αναγνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, όπου εφαρμοζόταν η εξουσία του λαού απόλυτα. Δεν έχω τώρα τον καιρό να το συζητήσουμε. Έχουμε την κλασική εποχή. Έχουμε τη φοβερή εποχή, πρόσεξε, της αναγέννησης, όπως τη λέω, τότε που κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα, αυτοδιοικούντανε οι οργανισμοί και οι κοινότητες αυτοδιοίκησης, και όπου εκεί πλάστηκε η ιδέα της επανάστασης του έθνους, αυτό το βασικό, και όπου θα αναφέρω ένα μονάχα κώδικα, νομίζω ότι είναι από την Κάλυμνο, που έλεγε, πρόσεξε το εξής σοβαρό, πρόσεξε το σημαντικό: η δημογεροτία την οποία εκλέγουμε δικαιούται να διαπραγματεύεται όλα τα θέματα στα οποία έχει πάρει απόφαση σύμπας ο λαός. Για θέματα όμως που δεν έχουμε πάρει απόφαση, πρέπει να το φέρνει στην συνέλευση ώστε σύμπας ο λαός να αποφασίσει. Για να σκέψουν το αυτό το σημαντικό. Υπάρχουν τέτοια φωτεινά παραδείγματα και παρενθέσεις στην ιστορία. Ναι, δεν είναι φωτεινό παράδειγμα. Ήταν σε όλη την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ολόκληρη την περιοχή του Ελληνισμού. Πέρα από αυτό έχουμε την περίοδο της ελεύθερης Ελλάδας, όπου καθ' υπέρβασή του και προς τιμή του το Κομμουνιστικό Κόμμα, και είναι γραμμένο στις Κορισχάδες, είναι γραμμένο. Τέτοια όλες λες. Οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται από το λαό. Ναι, και πέρα από αυτό, τώρα πάλι με φέρνεις απόλυτα, σε τέσσερις κοινότητες, όχι μονάχα στα περάφου, εφαρμόστηκε η άμεση δημοκρατία και όλοι το αγνοούν και αγνοούν τα επιτεύγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις κουράγιο να πιστεύω στα 59 μου χρόνια ότι η άμεση δημοκρατία και η λαϊκή εξουσία θα έρθουν στο προσκήνιο όπως ήρθε το αεροπλάνο, το τρένο και η βάρκα. Βεβαίως. Εγώ... Και η πύραυλη. Αυτό το ονειρεύομαι. Μακάρι, μακάρι να είναι αλήθεια. Το θέλω πάρα πολύ. Είναι το όνειρο κάθε... Θα γίνει, κοίταξε. Τι λέει το τραγούδι? Το τραγούδι λέει. Ποιο τραγούδι? Πέρασε πια η εποχή όπου μπορεί κάποιος να αποφασίζει για τον άλλο. Όλοι μαζί θα συναποφασίζουμε για τις τύχες μας. Αυτό σημαίνει εξουσία λαού. Όλοι μαζί θα συναποφασίζουμε για τις τύχες μας. Όχι ένας. Δεν έχουμε ανάγκη από σωτήρες, από αρχηγούς και να μην αρχίσω τώρα και τα λέω πάλι. Λοιπόν, Μάκη μου. Μάκη. Εδώ είμαι παρόν και ακούω, απολαμβάνω. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους τους ακροατές σου
η βία όταν χρόνια καλά δηλαδή και χρόνια πολλά, προσωπική ευτυχία και να σκέφτονται ότι καθένας μοναχός του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αρκεί όλοι μαζί να δουλέψουμε. Και εγώ εύχομαι, σου εύχομαι μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη υγεία και δύναμη και περαστικά για τη μικρή ταλαιπωρία που πέρασες. Έχω ακόμα συνέπειες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Λοιπόν, έτσι νομίζετε όλοι σας. Είσαι προσωποποίηση της αισιοδοξίας και της δύναμης. Καλό μεσημέρι. Καλό. Για.